Οι παρελθοντικοί χρόνοι. Χρησιμοποιούμε τον απλό όριστο για να αναφέρουμε μια τελειωμένη πράξη, κατάσταση ή χρονική περίοδο στο παρελθόν. Χρησιμοποιούμε τον εξακολουθητικό όριστο για μια πράξη ή μια κατάσταση σε εξέλιξη σε μια στιγμή στο παρελθόν. Για μια μεγαλύτερης διάρκειας πράξη ή κατάσταση που βρισκόταν σε εξέλιξη σε μια στιγμή στο παρελθόν και η οποία διακόπηκε από μια άλλη μικρότερης διάρκειας. Χρησιμοποιούμε τον απλό όριστο για τη μικρότερης διάρκειας πράξη. Ή για μια πράξη εξέλιξη κατά μια χρονική στιγμή στο παρελθόν. Υπερσυντέλικος απλός. Χρησιμοποιούμε τον απλό υπερσυντέλικο για να μιλήσουμε για μια πράξη, κατάσταση ή στιγμή στο παρελθόν, η οποία συνέβηκε πριν από μια άλλη αντίστοιχη στο παρελθόν. Και ο υπερσυντέλικος εξακολουθητικός, χρησιμοποιούμε τον εξακολουθητικό υπερσυντέλικο για να μιλήσουμε για μια πράξη, κατάσταση ή στιγμή στο παρελθόν, η οποία βρισκόταν σε εξέλιξη μέχρι μια άλλη χρονική στιγμή στο παρελθόν.